αφιερωμένη στην ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Παραρτήματος Ηρακλείου ήταν η συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Πετρίδη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια εκδήλωση που ανέδειξε το λαμπερό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο από τους εθελοντές που υπηρετούν διαχρονικά τις αξίες του εθελοντισμού και του ανθρωπισμού. Για αυτούς ο εθελοντισμός και είναι προς τιμή τους, είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής, είναι προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Ξέρουν και γνωρίζουν άριστα ότι ο εθελοντισμός είναι δείκτης και δείγμα πολιτισμού μιας. Είσαι εθελοντής, θέλει να αφιερώνεις προσωπικό χρόνο, χρειάζεται να έχεις την όρεξη να προσφέρεις και να είσαι κοντά στον πολίτη που πάσχει, που έχει κάποια θέματα είτε υγείας είτε ανάγκης και πρέπει πάντοτε να έχεις την επιθυμία, την όρεξη, την μπόρεση να τον βοηθήσεις. Η τελετή υπόσχεσης και απονομής πτυχίων και προαγωγών για τους εθελοντές και τις εθελόντριες νοσηλευτικής, εθελοντές σαμαρίτες, διασώστες και κοινωνικής πρόνοιας πραγματοποιήθηκε του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εντάσσονται στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισμού στη χώρα μας, αλλά και στο παγκόσμιο, θα έλεγα, δίκτυο και διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μεσολίνου ανά την Ιφίλιο, σε όλες τις χώρες του κόσμου, που καθημερινά, σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καιρό πολέμου, βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπο και προσπαθούν πραγματικά καθημερινά να ανακουφίσουν μέσα από τη δραστηριότητά τους στον πόνο του κάθε ενός. Και θέλουμε εθελοντές που θα διακρίνονται από αυτοπεποίθηση, από αυτοσεβασμό, από αυτοεκτίμηση, ομαδικότητα, συλλογικότητα, θα θέτουν δε πάντα το εγώ κάτω από το εμείς. Τους θέλουμε οδοδείκτης του ηθικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. Σήμερα που η ελληνική κοινωνία χρειάζεται αυτό το μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ορκίστηκαν 70 νέοι εθελοντές που πέρασαν από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ενώ απονεμήθηκαν βαθμοί και τιμητικές διακρίσεις στα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού που έχουν διακριθεί για τη δράση τους και το παράδειγμά τους, ενδυναμώνοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Ορκίζονται 70 νέοι εθελοντές, σαμαρίτες, και παίρνουν προαγωγή ακόμα 11 ως επιβράβευση του έργου που κάνουν τόσα χρόνια. Οι εθελοντές σαμαρίτες, όπως γνωρίζετε, είμαστε παντού στην ανάγκη, όπου χρειαστεί. Ακόμα και σήμερα, η μέρα της τελετής μας, ήμασταν όταν μας χρειάστηκε η κρίση του μεταναστευτικού κάτω στο λιμάνι. Θέλουμε να δώσουμε και αξία και στους ανθρώπους όπως τους Σαμαρίτες που βρίσκονται κοντά στις καταστροφές, κοντά στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο ελληνικός λαός και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι συμπορεύονται με τον πολίτη ο οποίος έχει ανάγκη ψυχολογική περισσότερο στήριξη.